Θα μιλήσουμε λοιπόν με τους Ειρήνη Στάμκου, Σπύρος Γιώρο και Ιρό Ζωή, με τη σειρά που τους βλέπετε στον καναπέ. Καλησπέρα και στους τρεις. Καλησπέρα. Είναι από την Εξάβδα, το καλλιτεχνικό σωματείο Εξάβδα. Με σένα, Ειρήνη, τα έχουμε ξαναπεί εδώ στο μεταξύ μας. Και να δώσω και συγχαρητήρια και στον αέρα για την εξαιρετική δουλειά που είχατε κάνει, την παράσταση. Τη γραμμή. Πολύ όλα τα παιδιά και εσύ φυσικά, εντάξει, έδωσες ρέστα όπως λέμε λαϊκά. Αλλά θα μιλήσουμε για κάτι άλλο που ετοιμάζεται και είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, 3 και 4 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Έκφραση στην Αρβατινού 14, στις 9 η ώρα το βράδυ. Και έχετε συνδυάσει τώρα και θέατρο και μουσική. Ναι, έχετε κάνει ένα. Είναι ένα καινούριο project. Είναι μουσικοθεατρικό αφιέρωμα. Αφορά το συνθέτη Kurt Weill. Η ιστορία μας αποδίδεται μέσω των επιστολών που αντάλλαζαν ο Kurt Weill με τη σύζυγό του, την επίσης διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιό Lotte Lemia. Η σχέση τους διαδραματίστηκε σε καιρούς με πάρα πολύ έντονα ιστορικά γεγονότα. Τα γράμματά μας καλύπτουν από μία περίοδο του 1925 μέχρι το 1950, δηλαδή έχουμε Μεσοπόλεμο, αρχή και τέλος Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την καριέρα αυτών των δύο ατόμων και την μεταξύ τους σχέση σημαδεύουν πάρα πολύ τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν. Πέρα από τις επιστολές οι οποίες αποδίδονται θεατρικά από τον Σπύρο και την Ιρώ, έχουμε την εξαιρετική μας τη διανύστρα, τη Δήμητρα την Ιγουμενίδη. Και δύο εξαιρετικές φωνές, τον Αχιλέα το Φρέστα και την Όλγα την Παλωμένου, οι οποίοι τραγουδούν και τα ιστορικά γεγονότα αποδίδονται κατά τη διάρκεια του αφιερώματος μέσω βίντεο. Πάρα πολύ σωστά. Μία dream team, όπως μου αρέσει να αποκαλώ και αυτή τη φορά. Η Όλγα η Παλωμένη, η οποία έχει και τη σκηνοθεσία, να πούμε. Ναι. Και την περιμένω κάποια στιγμή, Όλγα. Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε πει εκτός αέρα, δεν έχετε ποτέ εδώ. Δεν μου την έφερες και σήμερα. Είχαμε τεχνικά θέματα, οπότε έπρεπε η Όλγα να μείνει να τα λύσει. Κάποια στιγμή θα έρθει όμως και αυτό. Γιατί εδώ, μέσα από τον αέρα, μας ακούει να πάρει τηλέφωνο. Θα δεσμευτεί ότι θα έρθει και εκείνη. Λοιπόν, είναι δύο εξαιρετικές προσωπικότητες, εγώ θα πω. Ναι. Και πραγματικά έχετε συνδυάσει βίντεο, μουσική. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Σε 9 ώρα το βράδυ, να θυμίσω. Ναι. Και ο τίτλος είναι Speak Low, με υπότιτλο When You Speak Low. Ναι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να τον αναλύσουμε λίγο το τίτλο. Το Speak Low είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγεται, έτσι. Speak Low When You Speak Love είναι το τραγούδι και στίχος μέσα από ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Kurt Weill. Που είναι και από musical, έτσι, το One Touch of Venus. Ναι, είναι από το One Touch of Venus, το οποίο ο Kurt Weill το έγραψε κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην Αμερική. Τέλεια. Να πάμε όμως και στους άλλους δύο, Ειρήνη, να ξεκινήσουμε με την έτερη κυρία, καταλαβαίνεις Σπύρο, οι κυρίες που ηγούνται πάντα. Λοιπόν, την Ιρώ, την Ζωή. Ιρώ, πες μας λίγο για τη συμμετοχή σου εδώ, πώς ήταν όλη η οργάνωση. Λοιπόν, ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία όλο αυτό που ζήσαμε μέσα στους δύο τελευταίους μήνες, γιατί στην ουσία το project το ξεκινήσαμε από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα το Δεκέμβρη. Καταφέραμε να ταξιδέψουμε σε προγενέστερες εποχές και εγώ και ο Σπύρος και να προσεγγίσουμε δύο τόσο ιδιαίτερες προσωπικότητες στις οποίες ένα τέτοιο αφιέρωμα αξίζει να φωτίζει τη ζωή τους γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο μεταξύ τους σχέση όσο και το ιστορικό-κοινωνικό πλαίσιο δηλαδή πολυτάραχες εποχές μέσα στις οποίες έζησαν και κατάφεραν να δημιουργήσουν τόσο ωραία μουσικά έργα τέτοιας ποιότητας. Οπότε ήταν μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία. Γνωρίσαμε επίσης καλύτερα άτομα όπως την Ειρήνη, την Όλγα, τον Αχιλιά και τη Δήμητρα. Και για δεύτερη φορά στην ουσία με τον Σπύρο συνεργαζόμαστε σε κάτι θεατρικό. Για πες μας και εσύ, Σπύρο, για την εμπειρία. Η εμπειρία για μένα ήταν υπέροχη. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα κορίτσια μου επέτρεψαν να συνεργαστώ μαζί τους. Έχω κερδίσει πάρα πολλά πράγματα από αυτό. Όπως είπε και η Ρο, είναι δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε. Και... Άρα, να υποθέσω ότι θα έχετε και χημεία μεταξύ σας. Υπάρχει χημεία, σίγουρα. Όσον αφορά τον Kurt Weill, ήταν ένας πολύ παθιασμένος και ευαίσθητος άνθρωπος. Είχε μια δόση αιμονής με τη Lotte, ήταν η έμπνευσή του. Και όπως υπόθηκε ήδη, ζούσαν σε μια πολυτάραχη εποχή, όπου ήταν δύσκολη ακόμα και η επιβίωση για αυτούς. Και ήταν αρκετά σκληρό το γεγονός ότι έπρεπε να απομακρυνθεί από την πατρίδα του και να φύγει για την Αμερική. Αλλά με όπλο τη μουσική του κατάφερε να τα... Ακριβώς. Υπάρχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο πίσω από αυτή την ιστορία και είναι από τις παραστάσεις που για μία ακόμα φορά εγώ θα πω ότι η Εξάβδα πάντα ανεβάζει παραστάσεις με ένα μήνυμα από πίσω. Πας δηλαδή, τις βλέπεις και φεύγεις
ξέρεις, προβληματισμένος, μπαίνει σε σκέψεις ότι... Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για μια τεράστια προσωπικότητα. Έτσι, έχει γράψει και για την Όπερα της Πεντάρας στη Μουσική Παρακλήδος. Ακριβώς, συνεργασία με τον Μπρέχτ. Συνεργασία με τον Μπρέχτ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Έτσι, ήταν το δίδυμο Βάιλ Μπρέχτ. Ακριβώς. Ακριβώς. Για να παίρνετε λίγο στο κλίμα και εσείς, φίλες και φίλοι, για το ποιος ήταν ο Κουρτ Βάιλ. Οπότε φαντάζομαι ότι όλο αυτό το εγχείρημα. Νιώθετε, φαντάζομαι, την ευθύνη έτσι, και την πίεση που κρύβει. Αρκετά θα λέγαμε. Αυτό ακριβώς. Και όσο πλησιάζει και ο καιρός, τόσο μεγενθύνεται αυτό. Όλα αυτά, εντάξει, νομίζω το τολμάτε και είναι κάτι πρωτότυπο και για τα Γιάννα και γενικότερα. Είναι καταρχάς η εμπειρία που όλο αυτό που περάσαμε μέχρι να φτάσουμε εδώ δεν θα το αλλάζαμε με τίποτα πραγματικά. Mm-hmm. Και η μουσική του είναι τόσο ιδιαίτερη, τόσο... Δηλαδή, όταν αρχίσαμε όλοι δηλαδή, να ασχολούμαστε περισσότερο, να μελετάμε τα κομμάτια και αυτά, είπαμε... Ενθουσιαστήκαμε πραγματικά. Πόσο εύκολο είναι ο συντονισμός, έτσι, θέατρο, τραγούδι, να τα πλαισιώσετε όλα αυτά. Εύκολο δεν το λες. Εύκολο δεν το λες. Ήθελε δουλειά για να μπορέσουμε να συντονιστούμε ηθοποιοί, τραγουδιστές, βίντεο. Mm-hmm. Σπύρο και η Ρώη, εσύ δεν έχετε τη θεατρική απόδοση, έτσι που λέμε. Θέλετε να μας βάλετε λίγο περισσότερο σε αυτό που θα κάνετε, δηλαδή ποια είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσατε? Είναι, ας πούμε, να μάθω κάποιο κείμενο, η κίνηση. Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο? Θέλεις να αρχίσεις ή... όπως θες. Οκ, okay. Στην ουσία, εμείς αυτό που θα παρουσιάσουμε είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα δύο άτομα μέσω της αλληλογραφίας τους. Όπου αυτό θα γίνει με έναν θεατρικό τρόπο. Δεν θα έχει απλά ανάγνωση κειμένου. Επίσης, να θέσω το ζήτημα ότι είναι πρώτη φορά που γίνεται η μετάφραση της αλληλογραφίας ανάμεσα. Τα κείμενα παρουσιάζονται και... πρώτη φορά. Ακριβώς. Ωραία, να το πούμε και αυτό. Τηλότες στα ελληνικά. Mm-hmm. Και πρώτη φορά παρουσιάζονται προφανώς. Και εφόσον είχαμε τη χημεία από πριν, αυτό δεν μας δυσκόλεψε τόσο πολύ. Το θέμα ήταν να καταφέρουμε να ενσαρκώσουμε τους χαρακτήρες. Γιατί ήταν και λίγο ιδιαίτερες προσωπικότητες. Και οι δύο. Εκεί που κεντράραμε είναι στο να αποδώσουμε τη δυναμική της σχέσης τους, δηλαδή. Mm-hmm. Γιατί και η σκηνοθεσία είναι δοσμένη με αφαιρετικό τρόπο. Τα σαρδάμε μέσα στο παιχνίδι, την αγώνασε, τηλεόραση κάνουμε. Ναι. Οπότε, εντάξει, δηλαδή στην ουσία δίνουμε συμβολικά τις φάσεις της σχέσης τους, γιατί είχαν και διάφορα σκαμπανεβάσματα. Παντρεύτηκαν, χώρισαν μετά από 7 χρόνια, ξανά παντρεύτηκαν. Είχαν και διάμεσους εραστές πότε-πότε. Mm-hmm. Και μάλιστα επειδή ο Κουρτ Βάιλ πέθανε από καρδιακή προσβολή στα 50 του μόλις χρόνια, ενώ η Λότε Λένια πέθανε στα 83 της, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η ίδια, ας πούμε, δεν ήταν καθόλου μοναχικός άνθρωπος. Και προσπαθούσε με οποιονδήποτε τρόπο να διαδώσει τη μουσική του Κουρτ Βάιλ, του μεγάλου έρωτα της ζωής της. Αλλά παράλληλα έκανε και, φανταστείτε, 4 γάμους στη συνέχεια. Οι οποίοι βέβαια είχαν όλη τους τραγική κατάληξη. Ήταν πολύ άτυχη σαν γυναίκα. Τρεις θανάτους και ένα διαζύγιο. Ήταν λίγο άτυχη. Μήπως είχε τίποτα γκαντεμιά, κάτι. Δεν ξέρω. Να το ψάξουμε, παιδιά. Μήπως κάνω ένα στοιχείο εδώ πέρα. Το ωραίο είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, πέρα από την μεταξύ τους μεγάλη αγάπη, γιατί η σχέση τους είχε μία δυναμική, την οποία δεν μπόρεσε ουσιαστικά να διαλύσει τη σκληρή περίοδο στην οποία έζησαν, αλλά ούτε και τα ανθρώπινα λατώματα τα οποία υπονομεύουν κάθε σχέση. Είχαν και μία αγάπη στη μουσική. Δηλαδή, ο Κουρτ Βάιλ είχε δύο μεγάλους ερωτήσεις, τη μουσική του και τη Λότε Λένια. Σωστά. Ναι. Αυτό ήταν από τους ένωνε, μάλιστα. Ακριβώς. Και αυτή είχε και το ρόλο της μούσας του, όχι μόνο του έρωτα της ζωής του, ας πούμε. Ακριβώς. Και εγώ θα πω ότι είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα οι συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι, ότι σε περιόδους έτσι αναταραχών, κρίση κτλ. Η τέχνη μπορεί να ανθίσει και να δώσει και λύση έτσι, στο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι ίσως είναι και ένα από τα μηνύματα που μπορεί να μας περάσει. Γιατί ακριβώς. Μπορούμε να πούμε κιόλας ότι όλα αυτά τα έργα παίζονται ακόμα και σήμερα σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή είναι διαχρονικά. Η Όπερα της Πεντάρας, η Άνοδος και Πτώση του Μαχάγκονη, που επίσης την έκαναν με τον Μπρέχτ, έχουν γράψει πάρα πολλά σημαντικά έργα. Ειρήνη, για πήγαινε μας λίγο και στο κομμάτι της σκηνοθεσίας που κάνεις. Μίλησε λίγο η Ρο, έτσι μας έδωσε 2-3 πράγματα. Έδωσε ένα κλου. Καταρχάς, να πούμε ότι την έμπνευση για όλο αυτό την είχε η Όλγα Εμπαλωμένου. Μαζί λοιπόν είμαστε στη σκηνοθεσία και προσπαθήσαμε να στήσουμε κάτι λιτό, όχι δηλαδή να μην σε κουράζει, να είναι... Κάτι που να σε κρατάει η ουσία του στην ουσία. Επειδή τα ιστορικά γεγονότα είναι πάρα πολλά, προσπαθήσαμε να στήσουμε κάτι το οποίο να σου αποδίδει μεν
την ατμόσφαιρα της εποχής με έναν εύκολο τρόπο, γιατί εντάξει, μιλάμε για 25 χρόνια ιστορίας, έτσι. Mm-hmm. Και να μπορεί ταυτόχρονα να σε βοηθήσει να καταλάβεις πώς διαρθρώθηκε η σχέση αυτών των δύο ατόμων μέσα σε όλο αυτό το ιστορικό πλαίσιο. Mm-hmm. Πολύ σωστά. Και κλασική ερώτηση, πάντα την κάνω. Λέμε ότι με ό,τι ασχολούμαστε πάντα κερδίζουμε από κάτι. Mm-hmm. Εσείς λοιπόν συγκεκριμένα προσωπικά, τι κερδίσατε από όλη αυτή την ενασχόληση? Όσον αφορά το εκπαιδευτικό κομμάτι, βρέθηκα να ασχολούμαι με ένα τομέα που δεν είχα ξαναπιάσει, γιατί εγώ τον Kurt Weill ουσιαστικά τον ήξερα μόνο από την όπερα της Πεντάρας. Όταν δηλαδή βρέθηκα να ψάχνω, έμαθα τόσα πράγματα. Mm-hmm. Και ειδικά το ότι ήρθα σε επαφή με αυτή τη μουσική ήταν φοβερό. Αλλά το πιο σπουδαίο από όλα για μένα ήταν το ότι μου δόθηκε ευκαιρία να το κάνω αυτό με τα παιδιά, με την Όλγα, τη Δήμητρα, τον Αχιλέα, τον Σπύρο, την Ηρώ. Θεωρώ ότι το ότι μπορέσαμε να από μια ιδέα να το στήσουμε αυτό όλοι μαζί, mm-hmm, είναι το καλύτερο από όλα. Σπύρο. Και για μένα το καλύτερο κομμάτι ήταν αυτό, η συνεργασία με τα παιδιά, γιατί πραγματικά είναι ένας και ένας. Είναι όλοι υπέροχοι και μπορώ να πω ότι κι εγώ δεν έχω πολύ καιρό που ασχολούμαι, ας πούμε, με το χώρο, το καλλιτεχνικό. Mm-hmm. Οπότε... Είπαμε, η Εξάδα είναι μια ομάδα που πετάει, το έχω πει, εγώ το λέω συνέχεια, κάθε φορά που κάνετε μια παράσταση, και το λέγαμε και τις προάλλες εδώ, Ειρήνη, στο μεταξύ μας, ανεβάζετε τον πύχη όλο και πιο ψηλά. Δηλαδή δεν ξέρω πού μπορείτε να το φτάσετε, να ξέρεις. Θα το τερματίσετε κάποια στιγμή, δεν θα πηγαίνει παραπάνω. Γι' αυτό τώρα τα βάλαμε όλα μέσα. Τώρα βάλετε και μουσική και αυτά, ναι, και άλλο και τα πάντα, ναι. Εμένα πραγματικά με έχουν βοηθήσει, ας πούμε, να δω πράγματα στον αυτό μου που δεν πίστευα ότι μπορούσα να τα δω. Θα πάμε και εκεί, Σπύρο, γιατί με την Ειρήνη την έχω κάνει την ανάκρισή μου την προηγούμενη φορά. Οπότε πρέπει να ανακρίνω και εσάς. Ας μας φύγει καιρό, ξέρω, και σε πίσω με δικό πνεύμα. Ναι, ναι, αμοιβαία τα συναισθήματα με όλους τους υπόλοιπους. Τι αλλά... το είπες. Δεν ισχύει όμως, αφού ισχύει, τι, να λέμε ψέματα. Σίγουρα εννοείται και το ιστορικό κομμάτι, αλλά και που είχαμε τη δυνατότητα να ασχοληθούμε με κάτι, γιατί και εγώ και ο Σπύρος είμαστε φρέσκα μέλη στην Εξάδα. Δηλαδή, μόλις πέρσι είχαμε μπει σε αυτή την ομάδα. Να μας δοθεί μια τέτοια ευκαιρία όχι μόνο για το θεατρικό κομμάτι, αλλά και για να καταλάβουμε την ιστορία, αλλά και να συνεργαστούμε με άτομα με τόσο υπέροχες φωνές όπως η Όλγα και ο Αχιλέας και με υπέροχες μελωδίες στο πιάνο όπως της Δήμητρας. Mm-hmm. Και εκεί ήθελα να το πάω, για εσάς τους δύο που δεν σας ξέρουμε τόσο καλά εδώ. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ενασχόληση με το θέατρο, να μπείτε στην ομάδα, να κινητοποιηθείτε, να δραστηριοποιηθείτε? Λοιπόν, εγώ αρχικά, εντάξει, δηλαδή και με την οικογένειά μου όλα τα χρόνια παρακολουθούσαμε θέατρο, δηλαδή ήμουν πολύ καλή θεατής θεάτρου, απλώς είπα από πέρυσι να συμμετέχω λίγο πιο ενεργά σε κάτι τέτοιο και η πρώτη ομάδα, γιατί έχουμε και πολλές ομάδες εδώ στα Γιάννενα που ασχολούνται με το θέατρο, ήταν η Εξάδα. Λόγω αυτού του ανοιχτού και φιλικού κλίματος που έχει, λόγω και της ηλικίας των παιδιών που όλοι πάνω κάτω είμαστε φοιτητές και μπορούμε και δενόμαστε πολύ πιο καλά μεταξύ μας έχοντας τόσα κοινά στοιχεία κιόλας. Mm-hmm. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και μπήκε το μικρόβιο για τα καλά. Οπότε από θεατής ανέβηκες πάνω στο σανίδι εν τέλει. Σανίδι, μάλιστα. Σπύρο. Για μένα. Και εμένα με ενδιέφερε να ασχοληθώ με κάτι ανάλογο. Και με παρακίνησαν, η αλήθεια είναι, κάποιοι φίλοι μου, οι οποίοι βρίσκονταν ήδη στην ομάδα και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Διχτή είναι αυτό, Ειρήνη? Όχι. Όχι. Α, εντάξει. Όχι, όχι. Και είχα ακούσει πολύ καλά λόγια. Επομένως, πήγα εκεί και το επιβεβαίωσα και μόνος μου. Ότι έχουν ένα υπέροχο κλίμα. Όλα τα παιδιά είναι πολύ ζεστά. Και σε παροτρύνουν για να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Σωστό. Και έχετε και ένα υπέροχο χώρο, Ειρήνη, να το πούμε αυτό, και ένα εξαιρετικό κλίμα. Ναι, και δεν κάνετε μόνο θέατρο, έτσι, να σας εγκαταλείψω. Όχι, δεν κάνουμε μόνο θέατρο, να πω και συγχαρητήρια για τα εξαιρετικά κινηματογραφικά αφιερώματα, τα οποία φέτος δεν έχω προλάβει να έρθω. Κυριακές και Δευτέρες είχατε το ευρωπαϊκό. Τώρα είναι οι βιογραφίες μουσικών, οι ταινίες που αφορούν τη ζωή μεγάλων μουσικών. Τώρα δείξτε το Λαβία Νογόζα. Το Λαβία Νογόζα είναι ταινιάρα, έτσι. Εντάξει, την έχω δει, αλήθεια είναι, δεν υπάρχει. Όπως και οι υπόλοιπες ταινίες, αυτό το αφιέρωμα είναι επίσης πολύ σημαντικές. Δηλαδή, και πιάνουν και μουσικούς από όλα τα φάσματα. Ακριβώς. Από τη jazz μέχρι τη rock, η Doors, ας πούμε, ή ο Ray Charles κλπ. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα αφιερώματα, ναι. Mm-hmm. Όπως γίνεται με τον David, για τη ζωή του David Helfcott. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουμε την ομάδα του θεατρικού παιχνιδιού. Έτσι γνωριστήκαμε και εμείς. Την ομάδα του θεατρικού εργαστηρίου. Τι άλλο ξεχνάω. Τα κινηματογραφικά αφιερώματα.
Γενικώ, δεν θα στερεοποιήσετε. Τι μουσική ομάδα στην ουσία. Τι μουσική ομάδα. Καλή ώρα. Α, ναι, τώρα που το είπε, είχαμε πει κάτι πέρσι και δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, Ειρήνη, και εκτό αέρα. Τι κάνετε τελικά με αυτό. Είχαμε πει ότι το ετοιμάζατε, ότι κάτι θα κάνατε. Περί μουσική ομάδα. Ναι, ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό το project, έτσι. Μας δόθηκε ευκαιρία πραγματικά να συνεργαστούμε με εξαιρετικούς μουσικούς. Οι πιανίστες μας και οι τραγουδιστές μας είναι φανταστικοί. Οπότε είναι το πρώτο αποτέλεσμα ουσιαστικά αυτού του project. Ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Ορίστε, εντάξει. Θα σας το είχαμε πει από πέρσι, λοιπόν. Εντάξει, ευχαριστώ. Να βγάλω από μυστικότητα. Είδες, μπράβο, ναι. Λοιπόν, εγώ στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρουμε μία όλους τους συντελεστές, γιατί αξίζει φυσικά τον κόπο. Να επιστρατεύσω σκονάκι, Ειρήνη, θα τους πεις και θα τους διορθώσω, λοιπόν, όπως θέλεις. Ξεκινάω. Εντάξει. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Η θεατρική απόδοση γίνεται από το Σπύρο, το Σιώρο και την Ηρώ τη Ζώη. Σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Όλγα Εμπαλωμένου με εμένα. Η πιανίστα μας είναι η Δήμητρα Ιγουμενίδη. Οι τραγουδιστές μας είναι ο Αχιλλέας ο Φρέστας και η Όλγα Εμπαλωμένου. Επιμέλεια φωτισμός είναι Νίκος Γούλας, Νεκταρία Λαμπράκη. Επιμέλεια των βίντεο είναι από Μιλένα Περδικάρη και Μαρία Φατούρ. Μέλη αφήσας Νέλη Σαβράνη, τι ξέχασα. Και επιμέλεια κειμένου Κωνσταντίνα Κωνσταντίνα. Και επιμέλεια κειμένου Κωνσταντίνα Κωνσταντίνα φυσικά. Αυτά, νομίζω τα είπαμε όλα. Από ό,τι βλέπω και εγώ τα σκονάκια. Εντάξει, τα θυμάται, παιδιά. Τι... Εξάλλου είναι και ηθοποιός. Δηλαδή ανέβει στο θεατρικό σανίδι. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, οπότε, 9 η ώρα, Σάββατο 3, Κυριακή 4 Δεκέμβρη, στο θέατρο έχει στην Αρβαντινού 14, ξέρουμε όλοι που βρίσκεται. Ναι, να πούμε ότι η οικονομική ενίσχυση είναι 2 ευρώ. Ακριβώς. Το εισιτήριο νομίζω δεν είναι τίποτα για αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία, εγώ θα πω, να γνωρίσουμε, όπως είπατε κι εσείς, δύο εξαιρετικές προσωπικότητες, οι οποίες έχουν επηρεάσει πάρα πολύ και δεν είναι και ιδιαίτερα προβεβλημένες, έτσι. Ακριβώς. Επειδή. Ας πούμε, πιο πολύς κόσμος θα ξέρει τον Μπρέχτ παρά το Βάιλ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δοθεί επιπλέον φως στο έργο αυτού του μεγάλου συνθέτη. Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Οπότε θα μου κρατήσεις και εμένα μια θέση, να ξέρεις. Βεβαίως. Όλοι εκεί θα πάμε. Δηλαδή, Σάββατο την Κυριακή, δύο παραστάσεις. Εντάξει, χωράει πολλούς στο θέατρο έκτος ούτως ή άλλως. Οπότε θα το γεμίσουμε, ξέρετε εσείς σίγουρα. Αλλά δεν μπορώ να μην βγάλω και είδηση ως συνήθως. Μετέπειτα, έχουμε τίποτα. Κάτι ψήνεται, ετοιμάζεται. Κάτι ψήνεται. Πάντα κάτι ψήνεται, η αλήθεια είναι. Ναι. Αλλά προς το παρόν είμαστε να ολοκληρώσουμε αυτό και θα προβούμε σε ανακοινώσεις περαιτέρω. Θα προβείτε σε ανακοινώσεις περαιτέρω. Μ' αρέσει. Ούτε δεν μου δίνεις ένα στοιχείο ότι θα είναι θέατρο, θα είναι. Είναι στις συζητήσεις γι' αυτό. Α, ωραία, εντάξει. Το κρατάμε. Κάτι θα έχει πάντως. Προς το παρόν θα δούμε αυτό το εξαιρετικό αφιέρωμα με πάρα πολλά τραγούδια. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο αγαπημένο. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια. Βέβαια δεν τα ξέρω και όλα, να το ομολογώ ότι δεν τα γνωρίζω όλα έτσι, αλλά από κάποια που ξέρω δεν ξέρω, θα πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου από όλα. Ακούγοντας κάποια γνωστά κομμάτια όπως το Γιουκάλι, το γνωστό τάγκο κομμάτι, ή το Mac the Knife από την όπερα της Πεντάρας, το αγαπημένο της Ειρήνης που είναι το Knocking Shop Tango επίσης. Επίσης από την όπερα της Πεντάρας. Ναι. Το Speak Low φυσικά που αυτό είναι πήγαινε, και σταθμός και τίτλο, αγαπημένο ναι, αυτό. Το Kurt Weill, οπότε ναι, είναι αρκετά τα κομμάτια και στην ουσία έχουν τη λειτουργία του soundtrack της ζωής αυτού του ζευγαριού μέσα στο αφιέρωμα. Όποιος έρθει θα δει ότι δεν είναι πολύ εύκολο να διαλέξει. Πραγματικά. Ναι, και εντάξει, θα ταξιδέψουμε σίγουρα και σε μια άλλη εποχή που είχε αναταράξει, αλλά είναι και όμορφη, έτσι. Έχει την ιδιαίτερη ομορφιά της. Έχει την ιδιαιτερότητά της. Σωστά. Οπότε, Σπύρο και Ρώ, επειδή είστε οι δύο πιο φρέσκοι, όπως είπατε, δηλαδή και εδώ φρέσκα πρόσωπα στο μεταξύ μας, μετά από αυτή την όλη δουλειά, τι θα θέλατε να κάνετε, ρίστε, αφού δεν βγάζει η Ειρήνη, ήδη σε βγάλω παλού. Τι θα θέλατε να κάνετε, ξέρω, να παίξουμε ένα Ρωμαίο και Ιουλιέτα, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε συγκεντρωμένοι για αυτό. Ναι, δεν ξέρω, να παίξουμε κάτι τέτοιο. Τώρα εγώ έργα, να παίξω τραγωδία, ξέρω εγώ, ελληνική, να παίξω τα πατώματα. Είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι ακόμα σε αυτό, μέχρι να τελειώσει αυτό. Νομίζω βασικά ότι μετά από αυτό θα θέλουμε πρώτα διακοπές. Εντάξει, είναι καλή περίοδο τώρα μετά Χριστούγεννα. Ακριβώς, πέφτει καπάκι μετά. Θα ξεκουραστούμε και μετά βλέπουμε για ενδεχόμενα. Εκτός αν κάνετε τίποτα χριστουγεννιάτικο. Πού χρόνο μας βάζει, γιατί όχι. Θα το σκεφτούμε, άμα μπορεί να λάβει κάτι τέτοιο σαρκακιά στα γρήγορα. Γιατί όχι, ο Σπύρος να κάνει τον Άγιο Βασίλη. Έκανε μία φορά το Ρωμαίο, τώρα τον Kurt Weill έχει καλή πορεία. Δεν είναι ωραία εξέλιξη, μετά τον Kurt Weill και το Ρωμαίο θα παίξει ο Άγιο Βασίλη. Θα είναι ανατροπή πάντως, δεν μπορείς να ναι, ανατροπή σίγουρα. Είναι διαφορά και πρόκληση για έναν οποιονδήποτε έτσι που ασχολείται με το θέατρο, η αλλαγή ρόλων ή
Σίγουρα, να δούμε και τι μας ταιριάζει περισσότερο. Κωμωδία, τραγωδία, δράμα, οτιδήποτε. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σαββατοκύριακο, είτε το Σάββατο 3 είτε την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου, δηλαδή τώρα μεθαύριο που μας έρχεται, στο θέατρο Έκφραση στην Αρβαντινού 14. Είναι στις 9 η ώρα η έναρξη της εκδήλωσης. Ήταν η Ειρήνη Στάμκου, ο Σπύρος Σιώρος και η Ρο Ζώη. Και θα τα πούμε να ταξιδέψουμε με τη μαγεία της μουσικής και του θεάτρου. Σας περιμένουμε.